Καλησπέρα, άλλη μια διαδικτυακή πολιτική συνέντευξη από το NSTV. Δημήτρης Πετρόπουλος και μαζί μου ήδη βλέπετε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη Μιχάλη. Κύριε Γενικά, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Δημήτρη, καλησπέρα. Χαίρομαι που και πάλι είμαι μαζί σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα ξέροντας το τι δουλειά κάνεις για την περιοχή μας. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η επικοινωνία μας η σημερινή θα είναι χρήσιμη και για την τοπική κοινωνία, όχι μόνο της Νέας Μύρνης, αλλά και του ευρύτερης περιοχής. Είμαι βέβαιος και ευχαριστώ και πάλι, κύριε Γενικέ. Ο βασικότερος λόγος που ήθελα να μιλήσουμε, καταρχήν έχετε υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλές θέσεις, 4 τετραετίες δήμαρχος, η μία ήταν πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο και γενικότερα με το επόμενο επίπεδο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον εκλογικό νόμο, μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος μέχρι βέβαια να περάσει από τη Βουλή και να εφαρμοστεί, άφησε έτσι μια διαδικασία πίσω που ανακάτωσε πάρα πολύ τους Δήμους και η νεοεκλεγήσα τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο τότε υπουργός και εσείς γενικός γραμματέας, αναγκαστήκατε να κάνετε, δεν θα πω αλχημίες, να ψάξετε να βρείτε κάποιους τρόπους για να μπορέσουμε να διοικηθούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Ποιο ήταν το κίνητρο της αλλαγής του εκλογικού νόμου από την απλή αναλογική και αν είχαμε και κάποια συγκεκριμένη αφορμή ή απλά ήταν μια προεκλογική εξαγγελία που έπρεπε οπωσδήποτε να τηρηθεί? Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις πρώτες αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε, γιατί δεν είχαμε πολιτικό αλλά και πραγματικό χρόνο. Άλλωστε, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση στις 7 Ιουλίου του 2019, οι νέες διοικήσεις που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του τέλους Μαΐου και αρχές Ιουνίου έπρεπε 1η Σεπτεμβρίου να αναλάβουν. Έχοντας ήδη αντίληψη, αλλά περισσότερο όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι εξελέγησαν τα προβλήματα που δημιουργούνται με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δήμων που δεν είχαν την πλειοψηφία, οι δήμαρχοι και οι παρατάξεις τους, έπρεπε λοιπόν να λειτουργήσουμε άμεσα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε λύσεις, κάτι το οποίο σε άλλες περιπτώσεις θα το θεωρούσαν μη θεσμικά σωστό, αλλά στην πραγματικότητα όμως ακόμα και οι δήμαρχοι, συνάδελφοι που προερχόντουσαν από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προεκλογικά πριν τις εκλογές του 19 θεώρησαν ότι το καινούριο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής ήταν το δημοκρατικότερο και το κατά περισσότερο, ας πούμε, αρμόζουν τη διοίκηση των Δήμων. Μόλις ξεκινήσαμε τις διεργασίες, θα έλεγα, να αλλάξουμε και να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε νομοθέτηση για να εξασφαλίσουμε την κυβερνησιμότητα των Δήμων, ήταν από αυτούς που και αυτοί μας ζητάγανε γρήγορα θεσμοθετήστε, γιατί δεν μπορούμε να διοικήσουμε. Δηλαδή, στην πράξη απεδείχθη ότι και αυτές οι λίγες φωνές που στήριζαν την τότε πρόταση της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αγωνιούσαν να νομοθετήσουμε ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν μια πλειοψηφία και άρα τη δυνατότητα να διοικήσουν τους Δήμους. Mm-hmm. Αυτό και μόνο αποδεικνύει το λάθος του εκλογικού νόμου του προηγούμενου. Mm-hmm. Είναι δε γεγονός ότι στις τοπικές κοινωνίες, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο οι πολιτικές διαφορές που χωρίζουν τις διάφορες παρατάξεις, όσο οι προσωπικές. Και δεν σας κρύβω ότι και λίγο πριν από τη δική μας τώρα τη συνάντηση, ήρθε δήμαρχος που μου εξηγούσε ότι, ας πούμε, ενώ καταθέτει τα λογικά για το Δήμο του θέματα που θα πρέπει να, όχι να ψηφιστούν, να μπουν και να μπορέσει μετά να τα περάσει, οι άλλες παρατάξεις δεν το δέχονται για τους δικούς τους λόγους τους αντιπολιτευτικούς, που δεν είναι ουσίας, είναι του τύπου να αντιπολιτευτούν. Αυτά λοιπόν προσπαθήσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό να τα λύσουμε και πιστεύω ότι θα έπρεπε, και το κάνουμε τώρα, με τον καινούριο νόμο να οριστικοποιήσουμε ότι είναι κάτι που παρήλθε και θα πρέπει λοιπόν οι διοικήσεις που σήμερα διοικούν τους Δήμους να γνωρίζουν
έγκαιρα με ποιο εκλογικό σύστημα θα πάνε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Μου λέτε λοιπόν, Γενική, ότι παρόλο που ο τότε εκλογικός νόμος έδινε και το δικαίωμα της σύμπραξης, όπως καλά γνωρίζετε, είχαμε και στη Νέα Σμύρνη και σε άλλους δήμους, και αυτό μπορούσε να βοηθήσει την διοικού στη Δημοτική Αρχή να μεγαλώσει την πλειοψηφία της ή να ακουμπήσει, εν πάση περιπτώσει, την πλειοψηφία. Παρόλα αυτά, υπήρξε θέμα κυβερνησιμότητας των Δήμων. Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλο, και ο τρόπος που λειτουργήσαμε, και μάλιστα άμεσα, τους βρήκε την 1η Σεπτεμβρίου σε ένα μεγάλο βαθμό να τους δίνει τα χέρια, κάτι που αν δεν το κάναμε θα είχαμε τεράστια προβλήματα στην διοίκηση των Δήμων και φυσικά στο όποιο θεωρητικό αποτέλεσμα οι εκλεγμένες νέες διοικήσεις θα ήθελαν να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως το είπατε και εσείς προηγουμένως ότι υπήρξε ένα κατηγορό εξ αριστερών ότι είναι αντιδημοκρατικό να μην αφήνει η κυβέρνηση ένα νόμο να εξελιχθεί, να δούμε την εφαρμογή του, να δούμε τις δικλείδες του, να δούμε την προστασία που φέρει ή εν πάση περιπτώσει τα προβλήματά του και να βιαστεί γρήγορα να πάει σε μια λύση ενός νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος έχει προχωρήσει και μετά τη διαβούλευση. Η πράξη, γιατί ήδη είμαστε σχεδόν 20 μήνες εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου και κυρίως που έχουμε συμβάλει με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που μας επιτρεπόταν να κάνουμε, έχει αποδείξει ότι υπάρχουν δήμοι που ακόμα και με αυτές τις παρεμβάσεις που κάναμε για να τους στηρίξουμε, δεν μπορούν να διοικηθούν. Άρα, εν της πράγμαση, αυτός ο νόμος καταργήθηκε, καθότι το ότι πρέσβευε η τότε πολιτική ηγεσία της χώρας για το συγκεκριμένο νόμο ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή συνεργασιών, κατερρίφθη και καταργήθηκε στην πράξη, καθότι σήμερα υπάρχουν δήμοι που δεν θα ήθελα να τους ονοματίσω, που είναι συνέχεια στη στήριξη που απαιτούν από εμάς σαν Υπουργείο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυνατότητες που μπορούμε να τους δώσουμε για να πάρουν αποφάσεις. Και εδώ είναι κάτι που το είχα πει και στο τότε Υπουργό που θεσμοθετούσε, τότε νομοθετούσε. Είχα πει ότι ο Δήμαρχος σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν πάρει μικρό ποσοστό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών. Άρα ο Δήμαρχος παίρνει εντολή, όπως παίρνει και ο Πρωθυπουργός, να κυβερνήσει, να διοικήσει το Δήμο. Δεν παίρνει εντολή να μην μπορεί να έχει την ευχαίρεια να διοικήσει. Άρα σίγουρα δεν είναι ισοδύναμο το να βλέπουμε τις κυβερνήσεις να διοικούν με 36-37% και ένας Δήμαρχος που παίρνει 50-1 υποχρεωτικά, είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο γύρο, να μην έχει την απόλυτη πλειοψηφία να διοικήσει. Και να πω και ένα οξύμορο σχήμα του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής, ότι υπάρχει δήμο στην Ελλάδα που ο Δήμαρχος πήρε από την πρώτη Κυριακή το 50-1, αλλά δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στους 33 έχει 16. Μάλιστα. Δεν με εκπλήσει, απλή αναλογική είναι ένας νόμος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αυτούς τους αριθμούς. Οπότε πριν πάμε στο αύριο, να μείνω λίγο ακόμα στο χτες, οπότε επιλέχθηκε η λύση των αυξημένων αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, έκλεισε κατά κάποιον τρόπο η Οικονομική Επιτροπή και αυτό δημιούργησε το άλλο οξύμορο σχήμα ότι φεύγοντας από την Οικονομική Επιτροπή πρακτικά τα θέματα δεν χρειάζονται Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα το οποίο νομίζω ότι και εσάς τον ίδιο με τόσα χρόνια σε δημαρχιακό θόκο σας ξενίζει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν θα ήθελε κάποιος να έχουμε αυτή την εξέλιξη, αλλά αυτό που το παράδειγμα που ανέφερα προλίγου, ο συγκεκριμένος Δήμαρχος έχοντας την πλειοψηφία των 4 στους 7 στην Οικονομική Επιτροπή, ήθελε να αλλάξει, ας πούμε, τον κανονισμό. Τον κανονισμό που δεν είχε κάποιο νομικό πρόσωπο και δεν το επέτρεπε οι υπόλοιποι 3 της αντιπολιτεύσεως να κάνει σύγκληση του σώματος για να πάρει απόφαση. Μάλιστα. Πάμε λίγο λοιπόν στις προσθήκες, στις αλλαγές. Ουσιαστικά είναι ένας τελείως διαφορετικός εκλογικός νόμος. Διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος. Πενταετία καταρχήν οι δήμαρχοι. Ποιο το σκεπτικό της πενταετίας? Εγώ το έχω πει και το υποστήριζα πάντοτε, ότι δεδομένου ότι οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια
είναι από τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν μειωθεί σημαντικά το προσωπικό και μάλιστα με την κινητικότητα έχουν αποδιοργανωθεί στις κέρυες υπηρεσίες όπως είναι οι τεχνικές και οι οικονομικές. Αντιλαμβάνεστε ότι στις αλλαγές των διοικήσεων δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί η νέα διοίκηση και να προλάβει να παράξει το έργο το οποίο έχει καταθέσει προς ψήφιση από το λαό και γι' αυτό έχει ψηφιστεί. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή κάποιοι μου είχαν βάλει και το ερώτημα μα και οι κυβερνήσεις κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ήδη αντιστοίχηση, θεωρώ ότι δεν είναι το ίδιο δεδομένου ότι ο κορμός του κάθε Υπουργείου παραμένει ο ίδιος. Τα Υπουργεία έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα, άρα έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία στην προώθηση των όποιων προτάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση. Κάτι που κατά τη στοιχεία στους Δήμους και ειδικότερα σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν είναι μεγάλοι, έτσι, και είναι περιφερειακοί ή ακόμα και μικρή νησιωτική, φαντάζει πολύ δύσκολο. Έτσι, το να υπάρχει ένας χρόνος παραπάνω είναι αρκετά ευρύ διάστημα και ικανό να μπορέσουν οι καινούριες διοικήσεις να παράξουν το αποτέλεσμα που θα είναι ωφέλιμο για τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα. Ποσοστό εκλογής δημάρχου από τον πρώτο γύρο? Το 43%. 43%. Και το συνένα που λέμε τυπικά. Ναι, το είχαμε ήδη εφαρμόσει, το έχουμε δηλαδή ζήσει στις εκλογές του 2006. Το επαναφέρουμε λίγο αυξημένο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμαρχος που παίρνει την πλειοψηφία αυτή την ισχυρή. Mm-hmm. Άλλωστε μην ξεχνάμε αυτό που προείπα ότι με λιγότερο του 40% έχουν υπάρξει πάρα πολλές κυβερνήσεις στο τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Το σενάριο της απόστασης του πρώτου από το δεύτερο υποψήφιο φαίνεται ότι στη διαβούλευση δεν ήρθε καν ή απομακρύνθηκε μετά τη διαβούλευση. Δεν έδειξε ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία παρόλο που υπήρξε μια σκέψη το να υπάρχει μια διαβάθμιση ανάλογα με το τι παίρνει ο πρώτος, θα το δούμε. Αλλά αυτό που σίγουρα για μας ήταν και βασικό ήταν το 3% του να μπει επιτέλους ένα πλαφόν, καθότι με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά με τον τελευταίο εκλογικό νόμο, είδαμε περιπτώσεις με πολύ λιγότερο του 1,20, 1,10 ας πούμε και εξέλεγαν συμβούλους στα δημοτικά συμβούλια. Και από την άλλη μεριά έβλεπες, ας πούμε, μια πασπερμία που δεν είναι κακό να υπάρχει, αρκεί όμως η κάθε παράταξη να εκφράζει και κάποιο ποσοστό που να αντιστοιχεί και σε κάποιο κοινωνικό αποτύπωμα που να μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι αποτελεί και ένα δημοκρατικό αποτύπωμα της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, ενώ στη Βουλή υπήρχε από παλιά το ποσοστό του 3%, στην αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά με την απλή αναλογική ο καθένας δημιουργούσε ένα συνδυασμό για να διαπραγματευτεί τη μία ή δύο έδρες που θα έπαιρνε καλύτερα, γιατί ο κάθε δήμαρχος θα έπρεπε να προσετεριστεί τους υπολείπους για να σχηματίσει πλειοψηφίες. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο φαίνεται ότι δημιούργησε μια προστροβή και γκρίνιες είναι ο περιορισμός των δημοτικών συμβούλων στα έδρανα. Δεν είναι μεγάλος βέβαια, παίρνοντας τουλάχιστον τους αριθμούς της Νέας Σμύρνης. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν φωνές που είπαν ότι ενδεχομένως αυτό να διώξει λίγο τους πολίτες από το ενδιαφέρον τους από τα κοινά. Πάλι και αυτό ότι μπορεί να είναι ελαφρώς αντιδημοκρατικό. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν μπορούν μεγάλες πόλεις του εξωτερικού να έχουν 51 ας πούμε συμβούλους. Και βλέπουμε εδώ κάποιους δήμους των 10, 15 και 20 χιλιάδων να έχουν 33 συμβούλους. Από την άλλη μεριά, πιστεύουμε ότι όσο είναι πιο ευέλικτο το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει την ικανότητα να παράξει πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Θα αυξήσει κατά αυτόν τον τρόπο και την καταστατική θέση των ερωτών κατ' επέκταση, γιατί από την μεγιστοποίηση των συμμετοχόντων αντιλαμβάνεστε ότι είναι δυσκολότερο πολλά από αυτά που και εμείς σαν δήμαρχοι ζητάγαμε στο παρελθόν, καθότι άλλο να μιλάμε για συγκεκριμένους αριθμούς και άλλο να μιλάμε για το σύνολο της χώρας, όπου ας μην ξεχνάμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι Δήμοι ήταν 1.033. Τώρα γίνανε 300
32 όπως έχουν γίνει με τις νέες διασπάσεις, και αντιλαμβάνεστε ότι έχοντας ένα μικρότερο αριθμό εκλεγμένων, αυτοί πλέον γίνονται ένα εξειδικευμένο πολιτικό σώμα που αναφέρεται συγκεκριμένα στην αυτοδιοίκηση, οπότε και η πολιτεία θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία, δεδομένου ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο περνάει πια ο χρόνος αναδεικνύεται πολύ σημαντικός, και ιδιαίτερα στη φάση της πανδημίας η αξιοπιστία της αυτοδιοίκησης αυξήθηκε κατακόρυφα, καθότι ήταν ο πρώτος μοχλός στήριξης του κράτους, και μέσα από αυτήν πέρασε όλες τις δύσκολες διεργασίες που απαιτούνται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Γενικά πάμε λίγο στο κομμάτι της αντιμισθίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα ότι στο παρελθόν υπήρχε μια μικρή αντιμισθία για τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτή καταργήθηκε. Φάνηκε ότι μάλλον υπάρχει μια επιθυμία να επανέλθει μια μικρή αντιμισθία, νομίζω της τάξης των 50 ευρώ. Και έχω την εντύπωση ότι τελικά η θέση ενός δημοτικού συμβούλου, ο οποίος παρακολουθώντας την ημερησία πρέπει να είναι λίγο γιατρός, λίγο δικηγόρος, λίγο οικονομολόγος ή μάλλον πολύ οικονομολόγος, λίγο αρχιτέκτονας, λίγο πολιτικός μηχανικός, για να έχει μια αίσθηση του τι ψηφίζει και να μην είναι μόνο η γραμμή της παράταξης, πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο. Θεωρείτε σωστό να υπάρχει έστω και μια τυπική μικρή αμοιβή στους δημοτικούς συμβούλους? Αυτό είπα πριν, ότι περιορίζοντας το μέγεθος των ετούντων, έτσι, σίγουρα θα πρέπει στην πορεία του χρόνου και η πολιτεία, κάτι το οποίο και εμείς, δεν σας κρύβω, σαν Υπουργείο το είχαμε ζητήσει μέχρι τώρα, δυστυχώς η πανδημία και τα πρόσθετα έξοδα που δημιουργήθηκαν μας πάει λίγο πίσω. Θεωρώ όμως ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι από τα θέματα που σε συνεργασία και με την ΚΕΒΕ θα βάλουμε στο τραπέζι, ούτως ώστε να τύχουμε και τις εγκρίσεις του Γενικού Λογιστηρίου, τόσο ώστε και οι εκλεχτοί αιρετοί, οι οποίοι εύλογα αφιερώνουν τον χρόνο τους, και οι αντιμισθίες των αντιδημάρχων, αλλά ακόμα και των δημάρχων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν την ευθύνη πόλεων 50, 70 και 100 χιλιάδων και ο μισθός του δημάρχου είναι υποτυπώδης. Μάλιστα. Ίσως πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με άλλες πολιτικές θέσεις. Πάμε λίγο στα ΚΑΠΑ του Υπουργείου προς τους Δήμους. Αρκετός κόσμος γνωρίζει, ίσως όχι πολλοί βέβαια, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού ενός Δήμου είναι από την κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή ουσιαστικά είναι από τους φόρους των Ελλήνων πολιτών. Θα ήθελα λίγο να παντρέψω την ερώτηση με τα ΚΑΠ και την εξέλιξή τους με μια προεκλογική, αν δεν κάνω λάθος, δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει ένα σενάριο οι Δήμοι να εμπλακούν στην ίσπραξη του έμφυα και κάπου αυτό να ισοσκελίσει τα ΚΑΠ. Εν πάση περιπτώσει να γίνει ένα σύνολο δοχείων συγκοινωνούντων, έτσι ώστε οι Δήμοι πλέον να έχουν και εισπραξιμότητα από τον έμφυα των κινήτων στο Δήμο τους. Αυτή η συζήτηση που είχε ξεκινήσει πριν από λίγα χρόνια, βέβαια έχει την εξής βάση, ότι εάν ας πούμε εισέπραταν ο κάθε Δήμος το έμφυα που το αναλογεί, θα καταργείται στην πορεία του χρόνου όμως η οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Άρα... Είναι ίση, είναι ίση η αριθμή. Είναι ίση η αριθμή, κύριε Γενικέ. Όλα είναι σχετικά. Γιατί σήμερα μπορεί να ευνοεί, δεν σημαίνει ότι μετά από 4-5 χρόνια να είναι το ίδιο. Φυσικά. Άρα έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, δεν έχουμε μπει σε βάθος. Δεν ευνοεί βέβαια και η παρούσα συγκυρία λόγω της πανδημίας που μας πάει λίγο πίσω. Και εκτιμώ όμως ότι πριν βγει ο χρόνος θα έχουμε κάνει μια προσέγγιση του αν συμφέρει ή όχι την αυτοδιοίκηση να αποτελέσει μεταφορά του έμφυα, που μην ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση είπε ότι σε μεγάλο βαθμό μειώνεται. Και με βάση ποιες αντικειμενικές αξίες, με βάση ποιοι δήμοι έχουν και ποιοι δεν έχουν, γιατί υπάρχουν και δήμοι που δεν έχουν ακίνητα. Φυσικά. Και έχουν τεράστιες εκτάσεις. Οπότε το πρόβλημα είναι σύνθετο. Εκτιμώ όμως ότι στην όποια επιλογή και αν υπάρξει, μέσα στο έτος θα έχουμε καταλήξει.
Πάμε λίγο και στο κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας. Όλοι ζήσαμε στους δήμους και στις περιφέρειες μείωση δημοτικών τελών, ειδικά επιχειρήσεων κλειστών, αυξημένες επιχορηγήσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δεν ζήσαμε βέβαια ακριβώς ίσως αυτό το οποίο θεωρούσε η κοινωνία ότι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, υπήρξαν και φωνές που λέγανε ότι πρέπει να βοηθηθούν οριζόντια οι πολίτες, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένες ομάδες. Πώς στάθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στους δήμους σε αυτή την πανδημία και αν είστε πρόχειρος και με τι κονδύλια? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τον πρώτο μήνα που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και βγάλαμε την πρώτη ποινική, όπου άρχισαν να ισχύουν οι περιορισμοί του κλεισίματος των καταστημάτων, τη σιγά σιγά αναστολής πληρωμών από τους πολίτες, των ανταποδοτικών και όλων των άλλων οφειλών και της ρύθμισης να μεταφέρουν τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο κλπ. Και που ειδικά μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είδαμε ότι παγιωνότανε. Εμείς σαν Υπουργείο προσπαθήσαμε μέσω του παρατηρητηρίου, του οικονομικού παρατηρητηρίου που έχουμε εδώ στο Υπουργείο σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, να παρακολουθούμε μήνα-μήνα τις μεταβολές και στα έξοδα, αλλά και κυρίως στα έσοδα των Δήμων. Φυσικά. Έτσι έχουμε μια καλή προσέγγιση το τι πραγματικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν απώλεια οι Δήμοι. Uh-huh. Σε μια αγαθή συνεργασία και με το Γενικό Λογιστήριο, και εκεί μπορώ να πω ότι παρά τις δυσκολίες υπήρξε ανταπόκριση και από την πλευρά του Γενικού Λογιστήριου που σήμερα βάλετε πανταχώθεν για να στηρίξει όλα τα Υπουργεία και τους οργανισμούς. Mm-hmm. Πετύχαμε στο τελευταίο χρόνο να έχουμε δώσει περίπου έξτρα στα πλαίσια αυτών των απολειών 200 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους. Mm-hmm. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αν τα συνυπολογίσουμε με κάποια προγράμματα όπως είναι που βγάλαμε το αξία για να πληρώσουμε δικαστικές αποφάσεις, αν σε αυτό προσθέσουμε τα ληξιπρόθεσμα που περίπου 115 εκατομμύρια μας δόθηκαν πριν 6 μήνες και τώρα μας δίνουν τα άλλα 70, συν ό,τι άλλο περάσαμε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, δεν λέω το 1, mm-hmm. που έγινε τρίτσις, το Φιλόδημο 2 που συνήθως ήταν, όχι συνήθως, ήταν χρηματοδοτήσεις από το να μπορέσει να πάρεις υλικά COVID μέχρι το να πάρεις μηχανήματα, να πάρεις απορριμματοφόρα, να πάρεις να φτιάξεις αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Μιλάμε ότι σε αυτό τον 1,5 περίπου χρόνο από τα τέλη του 19 ή αν θέλετε από το Γενάρη του 20 μέχρι και σήμερα, το άθροισμα αυτών των ποσών είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη χρηματοδότηση ασχέτως της πανδημίας. Γνωρίζω ότι εμείς σαν αυτοδιοίκηση πάντα ζητάμε το περισσότερο. Θεωρώ όμως ότι κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες το Υπουργείο στάθηκε κοντά στην αυτοδιοίκηση και έδωσε λύσεις. Έδωσε λύσεις και στο κομμάτι το θεσμικό, αλλά κυρίως έδωσε και στο οικονομικό. Mm-hmm. Και θα συνεχίσει να είναι παρόν κοντά στους Δήμους και τις περιφέρειες για τα όποια προβλήματα είναι να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Κύριε Γενικέ, πάμε λίγο και στο αύριο. Βλέπουμε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι μια δομική παρέμβαση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και πολίτες το βλέπουν. Είναι μια παρέμβαση η οποία στα μάτια των πολιτών φέρνει το Δήμο λίγο σε σκελετό και δομή ιδιωτικού τομέα. Όχι, δεν θα το έλεγα, κατά τη στιγμή που μονομέτωχος είναι ένας Δήμος ή παραπάνω Δήμοι, αν είναι σύμπραξη. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, έχοντας βάλει σαν στόχο ότι οι Δήμοι τα επόμενα 6 περίπου χρόνια καλούνται να διαχειριστούν τεράστια ποσά, δηλαδή να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, περίπου 3,3 δις είναι από το recovery καθαρά για Δήμους. Mm-hmm. Σχεδόν 7 δις είναι από το ΕΣΠΑ που ως ονού που εγκρίνεται. Υπάρχει ακόμα ένα υπόλοιπο 1 με 1,5 δις από το ΕΣΠΑ που δεν έχει κλείσει. Αν προσθέσουμε και τον Αντώνη Τρίτσι,
με τον πρόγραμμα του Φιλόδουμ που είναι σε κρεμότητα. Και ότι το κλασικό που δρέει το Υπουργείο Εσωτερικών στο βάθος αυτής της εξαετίας, μιλάμε για 15-16 δις. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα, για να μπορέσουν να απορροφηθούν, θέλουν οργάνωση, πρόβλεψη ως προς το, ως προς το τι στόχους βάζει και φυσικά, και φυσικά να καταθέσεις έγκαιρα προτάσεις που να τις τρέξεις να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Mm-hmm. Κάτι που η αλήθεια είναι λίγο σκληρή, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε ότι το παλιό ΕΣΠΑ που ήδη έχει πάρει τις παρατάσεις δεν έχει το βαθμό το 100% της απορρόφησης, έχοντας ήδη παίζουμε στη δεύτερη παράταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τις υπηρεσίες, τις τεχνικές που πολλοί δήμοι, ειδικά μεσαίου και μικρού μεγέθους, δεν έχουν. Με την δυσλειτουργία που υπάρχει σήμερα με αυτό που είπαμε πριν στη διοίκηση των Δήμων. Και με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί ακόμα και εκεί είπαμε ότι ιδρύονται αυτές μέσω Οικονομικής Επιτροπής που λέγαμε πριν κτλ. Θα κληθούν οι Δήμοι στα επόμενα 2 χρόνια που είναι τώρα, αλλά και στα επόμενα της επόμενης περίοδου, δηλαδή της νέας θητείας, να διαχειριστούν κονδύλια που δεν θα είναι έτοιμοι να καταθέσουν προτάσεις και κυρίως να πάρουν τις εγκρίσεις και να τις υλοποιήσουν. Να πω και ένα ενδεικτικό νούμερο. Εδώ πέρα, όταν ήρθαμε τον Ιούλιο του 19, είχαν πάρει έγκριση ανά την Ελλάδα περίπου 1.250.000.000 με το τότε πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι η απορροφητικότητά του σήμερα είναι λιγότερα από τα 105 εκατομμύρια. Και μιλάμε ότι εμείς ήδη είμαστε 20 μήνες και ότι πολλά από αυτά που ήταν εγκεκριμένα πριν από εμάς είχαν από βάθος έγκρισης από 2 έως 10 μήνες. Mm-hmm. Είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί θεωρώ ότι συντεταγμένα μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων που δεν είναι μόνο να καταθέτουμε μία πρόταση και μετά να λέμε την εγκρίναμε και κάθε στο ψυγείο, αλλά είναι και να την καταθέτουμε έγκαιρα και να την απορροφήσουμε. Μα αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ειδικά το recovery ή θέλει ταχύτητα απορρόφησης, δεδομένου ότι θα είναι συγκεκριμένου χρόνου. Μάλιστα. Το ΕΣΠΑ, που επίσης είναι, το έχουμε τραβήξει λόγω του ότι ήμασταν σε δυσκολία την προηγούμενη δεκαετία, τώρα που είναι η πανδημία και πάει λέγοντας. Ο στόχος λοιπόν είναι με αυτή την καινούργια, ας πούμε, επανίδρυση αναπτυξιακών οργανισμών και να ξεχάσουμε το παρελθόν που το όνομα γενικά των επιχειρήσεων δεν ήταν και το καταλληλότερο και το ενδεδειγμένο για την αξιοπιστία των ΟΤΑ, να δώσουμε μία νέα όθηση και όλα αυτά τα κονδύλια και τα οικονομικά εργαλεία που διατίθενται άμεσα να γίνουν πράξη και αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες. Γενικά, κάνατε, μου δώσατε μία πολύ ωραία πάσα. Αντώνη Τρίτσης, τι ύψους χρήματα έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πώς πηγαίνει η απορροφητικότητά του μέχρι στιγμής? Τα χρήματα είναι 2,5 δις με μία προέγκριση μέχρι και περίπου 25% παραπάνω εάν απαιτηθεί. Mm-hmm. Βγήκε τώρα πρόσφατα, έβγαλε ο Υπουργός μας το πώς κάθε Δήμος θα καταθέτει τις προτάσεις και όπως είπα, η μέχρι στιγμής απορροφητικότητά του από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα που προήρθε στα αρχές του, περίπου στα μέσα του 2018, είναι σε πολύ χαμηλές ροές. Ευελπιστούμε όμως με όλα αυτά που είπαμε και το ότι έχουν οριμάσει πολλά από τα παλιά έργα που ήδη έχουν εγκριθεί από διετία και πάνω, να μπούμε και στις απορροφήσεις, γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία, το έχουν ανάγκη βέβαια και το εργατικό δυναμικό των τοπικών κοινωνιών, ειδικά μετά αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο 8-9 μήνες. Κύριε Γενικέ, έχετε εκτίμηση για ποιο λόγο είναι η απορροφητικότητα περιορισμένη? Δεν υπάρχουν αιτήματα, δεν κατατίθενται σωστά, γραφειοκρατία, όλα μαζί? Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι μας. Και αυτό που είπα και πριν, ότι το να έρθει μια νέα διοίκηση και να τις πεις έχεις μπροστά σου να απλώσεις αυτές τις δυνατότητες χρονικά δεν προλαβαίνει. Είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Το κακό όμως είναι αυτό που είπα και πριν από λίγο, ότι το να έχεις όμως εγκεκριμένη μια πίστοση
και γνωστοί δήμοι που δεν θα σας αναφέρω τώρα και έχουν πάρει έγκριση για ένα έργο 3 ή 4 εκατομμύρια προ 2 χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Αντιλαμβάνεστε ότι καλό είναι να βγούμε και να πούμε εντάξαμε. Το θέμα δεν είναι να εντάξουμε. Είναι να υλοποιήσουμε, να απορροφήσουμε και να δείξουμε και το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αγωνία και της κυβέρνησης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και οι αναπτυξιακοί οργανισμοί θα είναι ένα πρόσθετο εργαλείο το να συμβάλλει στο να δοθούν λύσεις. Γενικέ, πριν σας ευχαριστήσω και σας αποχαιρετήσω, θα κάνω και μια προσωπική ερώτηση στον πρώην Δήμαρχο και λέτε νομίζω και στο περιβάλλον των Ερετών μια Δήμαρχος για πάντα Δήμαρχος. Είστε σε μια θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών, μια θέση η οποία βέβαια είναι πολύ μεγάλης ευθύνης. Δεν είναι όμως η θέση του Δημάρχου, δεν έχετε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, δεν γυρίζετε στο δρόμο, δεν μιλάτε με τις επιχειρήσεις. Η ψηφιακή επικοινωνία νομίζω δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει αυτά. Είχατε κάποια, να πω έτσι, κάποιο σοκ από τη μετάβαση από το θόκο του Δημάρχου πίσω από ένα γραφείο γεμάτο υποχρεώσεις και σημειώσεις? Το σοκ δεν θα το έλεγα ότι είναι ακριβώς σοκ, γιατί εμένα επειδή μου αρέσει να είμαι κοντά στον κόσμο και στην προκειμένη περίπτωση βέβαια κοντά στους δημάρχους και στα δημοτικά συμβούλια, το πρώτο διάστημα πριν την πανδημία ήμασταν συνέχεια προγραμματισμένα κοντά. Δηλαδή, πέραν το ότι στην περιοχή μου, αλλά και στη δική σας τη γειτονιά, μου αρέσει να έρχομαι τακτικά με τα πόδια όπως μας έχετε με έχει συναντήσει Δημήτρη. Το γνωρίζω αυτό βέβαια. Έτσι, με τα πόδια από την Δάφνη εκεί. Και στους Δήμους, από το πρώτο διάστημα που επιτρεπόταν ας πούμε, να κάνουμε τις όποιες επισκέψεις, είχαμε κάνει πολλές επισκέψεις και εδώ στην Αττική αλλά και στην επαρχία. Γιατί από τη μια μεριά μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα από αυτή τη θέση για το εργασιακό αντικείμενο που έχουμε υπομειστεί να το δεις με όλο τον κόσμο, αλλά το βλέπεις μέσα από τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια. Από την άλλη μεριά, είχαν γίνει αρκετές ημερίδες, όπου ειδικά ανά περιφέρεια ή ακόμα και ανά νομό υπήρξαν διαβουλεύσεις, ειδικά στις αρχές που είχαμε το θέμα με την τροποποίηση του τότε εκλογικού νόμου για να μπορέσει να υπάρξει κυβερνησιμότητα, και κυρίως για το σχεδιασμό των προτάσεων που γίνονται σήμερα υλοποίηση μέσω του Τρίτσι και ό,τι άλλο φτιάχνουμε. Άρα, στην ουσία, ο πιο μεγάλος προβληματισμός είναι το κομμάτι μετά την πανδημία που δεν μου επιτρέπει να έρθω. Δηλαδή, έχω έρθει στο Δημαρχείο της Νέας Σμύρνης, αλλά τώρα για να έρθω θα είναι υπό συγκεκριμένους περιορισμούς που δεν είναι κάτι που απηχεί στη δική μου διάθεση και ενδιαφέρον. Ναι, ουσιαστικά σας ρώτησα αν σας λείπουν οι πολίτες, αν σας λείπει η χειραψία στη λαϊκή. Οι πολίτες, ότι μου λείπουνε, μου λείπουνε. Τώρα η χειραψία έτσι όπως καταντήσαμε, δεν θα την κάναμε. Σαφώς. Εκ των πραγμάτων. Σαφώς. Άρα το σοκ είναι αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Το τελευταίο, ειδικά μετά τον Οκτώβριο, που και στερήσε τη δυνατότητα επικοινωνίας άμεσης και τη χειραψία αυτή που είναι η κοινωνικότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ωραία, κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήσασταν κατά το ψητικότατο. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε μετά τη διαβούλευση και μετά την ψήφο του νέου εκλογικού νόμου. Δημήτρη, όποτε θες, άλλωστε γείτονες είμαστε. Βεβαίως. Είμαστε σε τακτική επικοινωνία. Με χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.